Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, Ελληνίδες και Έλληνες, όπως απαιτεί η σημερινή ημέρα. Καλώς ήρθατε. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Ευθυβουλίδης, πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας του δεύτερου διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Σήμερα η τοπική COVID την πίτα της. Ήδη βλέπουμε ότι έχουν έρθει πολλοί φίλοι της τοπικής και πολλά μέλη. Σήμερα είναι μια ημέρα όπου επιλέξαμε να κόψουμε τη βασιλόπιτα, είναι μέρα γιορτής, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα νίκης. Ακολουθεί το μεγάλο συλλαλητήριο που όλοι θα φωνάξουμε για τη Μακεδονία μας. Είναι χρονιά η οποία με όλες μας τις δυνάμεις θα προσπαθήσουμε να φέρουμε 4 μεγάλες νίκες στη Νέα Δημοκρατία, τις δημοτικές, τις περιφερειακές, τις ευρωεκλογές και πάνω απ' όλα τις εθνικές εκλογές με πρωθυπουργό, ίσως τον καλύτερο πρωθυπουργό που θα έχει η Ελλάδα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κοπή σήμερα και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς φέτος είμαστε λιγότεροι από παραδοσιακούς ιστορικούς αγωνιστές. Δεν είναι σήμερα για πρώτη χρονιά μετά από δεκάδες χρόνια κοντά μας το ιστορικό στέλεχος του Παγκρατίου και η αγωνίστριά μας η Γιώτα Ιαργυριάδου. Και όπως το ίδιο συμβαίνει και για μια εξαιρετική αγωνίστρια από τον Άγιο Αρτέμιο, την Νίτσα τη Φάλαγα. Οι απώλειές τους όμως μας έχουν γεμίσει δύναμη και μπήκαμε στο 2019 έτοιμοι για να πετύχουμε το μοναδικό σαν Νέα Δημοκρατία, 4 μοναδικές νίκες, οι οποίες πλέον δεν τις θέλουμε γιατί είμαστε ψωνισμένοι με τη νίκη, είναι απαραίτητες για τον τόπο, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τον Δήμο μας, για την περιφέρεια, για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη μας. Ναι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την κοπή της πίτας, όπου υπάρχουν και δύο φλουριά και στα κομμάτια που θα μοιραστούν και στην πίτα που θα κόψουμε τώρα εδώ με τους αγαπητούς και εκλεκτούς προσκεκλημένους μας, όπου υπάρχουν και τα αντίστοιχα δώρα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή θα είμαστε εδώ ούτως ή άλλως μέχρι τις 12.30, για να μπορέσετε μετά να φύγετε όλοι στο συλλαλητήριο και να ακολουθήσουμε και εμείς μαζί σας, να απολαύσετε τον καφέ σας και να γίνουν όλες οι ομιλίες με ηρεμία, γιατί πρέπει να ακούσουμε όλους, είναι προεκλογική περίοδος, όλοι έχουν να μας πούνε κάτι. Ένα μαχαίρι παρακαλώ, γιατί τελειώς δεν γίνεται η κοπή της πίτας. Εγώ θα σας ευχαριστήσω για ακόμα μία χρονιά, για τους αγώνες που δώσαμε, τις εκδηλώσεις που κάναμε. Θα σας ευχαριστήσω για το ότι έχετε πλημμυρίσει πάλι αυτό το χώρο. Η συγκίνηση είναι μεγάλη όταν βλέπουμε τόσο κόσμο να είναι κοντά μας. Και θα ξεκινήσω την κοπή της βασιλόπιτας. Καλώ τον πρόεδρο. Λοιπόν, ξεκινάμε με κάθε ματάκι γιατί είμαστε πολλοί. Το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού και της Παναγίας μαζί. Το δεύτερο κομμάτι είναι για τη Νέα Δημοκρατία και για την τοπική. Του φτωχού
Για την τοπική μας. Καλή χρονιά να έχουμε. Και θα κόψουμε και ένα για τον αυριανό πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τους χαιρετισμούς από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας και αρχίζω από τον βουλευτή της ΑΛΦΑ Αθηνών και το μεάρχη Εθνικής Άμυνας, κύριο Βασίλη Κικίλια. Επειδή βλέπω πολύ και καλό κόσμο εδώ πέρα, εκλεκτούς συναδέλφους και φίλους οποίους σέβομαι και τιμώ, θα είμαι σύντομος και γρήγορος. Δεν μιλάμε σε οποιουσδήποτε σήμερα συμπολίτες μας, μιλάμε στο Παγκράτη, μιλάμε στο διαμέρισμά μας, μιλάμε στον νέο κόσμο, μιλάμε στην Κούβα, μιλάμε στον Αγιαντέ, μιλάμε στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι αγωνιστές και μαθητές της παράταξης. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα. Θα σας πω μόνο μια κουβέντα για αυτό το οποίο εγώ και εμείς εννοούμε στη Νέα Δημοκρατία ως νέο πατριωτισμό. Είναι αυτή η αίσθηση της ψυχής μας και της καρδιάς μας που λέει ότι πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας. Αυτή η αίσθηση της ψυχής και της καρδιάς μας που λέει ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να είμαστε όρθιοι απέναντι στο προσφυγικό μεταναστευτικό, στο ποιο μπορεί να μπαίνουν στη χώρα και ποιοι δεν μπορεί να μπαίνουν. Αυτή η αίσθηση της ψυχής και της καρδιάς μας που λέει ότι τα όσα και τα ιερά μας, την ιστορία μας, παραδόση μας, θρησκεία μας δεν αμφιβολούμε. Αυτά τα όσα και τα ιερά μας που λέει ότι σήμερα για τη Μακεδονία μας ειρηνικά, αλλά θα είμαστε όλοι εκεί στην πλατεία Συντάγματος, όλοι μαζί και όλοι ενωμένοι. Και πάντως, αυτή την αίσθηση που έχουμε όλοι και το ομαδικό πνεύμα, πέρα και έξω από κάθε μικροπολιτική σκέψη, που μας σωθεί να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, λίγα συντόμως, σε όποια εκλογική διαδικασία, στη μάχη για το Δήμο της Αθήνας, στη μάχη Γιώργο για την περιφέρεια της Αθήνας και κυρίως στη μάχη για τις εθνικές εκλογές, όλοι μαζί έχουν μια πολύ μεγάλη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι έχουν εξαθλειώσει τη ζωή μας. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, ένα προσωπικό ευχαριστώ για την αγάπη και την στήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Το κομμάτι θα το κόψω, σε μια πολύ αγαπημένη μου φίλη που την παρακάλεγα πολλά χρόνια να κόψει το κάπνισμα και δεν άκουγε, κάπνιζε 4 πακέτα σιγάρα τη μέρα δυστυχώς. Είναι 2, δεν είναι 1. 2. Είναι η Γιώτα και είναι η Φάλακα. Να είναι καλά εκεί πέρα που είναι. Να είναι καλά. Ο βουλευτής πρώτης Αθηνών και αντιπρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νικήτας μας. Λοιπόν, σήμερα δεν τελειώνει ο αγώνας για τη Μακεδονία. Σήμερα αρχίζει ο αγώνας για τη Μακεδονία. Γι' αυτό όλοι μαζί μετά το τέλος στην πλατεία Συντάγματος. Σε ώρα μάχης τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Καλή χρονιά και το 19. Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ο Πατούλης Περιφερειάρχης και ο Πακογιάννης Δήμαρχος της Αθήνας. Όλοι μαζί στον αγώνα και με την νίκη. Να είστε καλά και του χρόνου. Και εγώ κάθε χρόνο στην τοπική τη δική μου, επειδή Ιανουάριο έφυγε πριν 29 χρόνια, πάντα αφιερώνω το κομμάτι αυτό στον πολιτικό μου πατέρα, τον Ευάγγελο Αβέρο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Το βουλευτή επικρατείας παρακαλώ και υποψήφιο βουλευτή στην ΑΛΦΑ Αθηνών πλέον, τον κύριο Θόδωρο Φορτσάκη. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά, υγεία, συγχαρητήρια στην τοπική και στον πρόεδρο. Είναι η μέρα αγωνιστική, αλλά δεν είναι η μόνη ημέρα αγώνα. Κάθε μέρα αγώνας μέχρι να μπορέσουμε να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας.
Νίκη στο Δήμο, νίκη στην Περιφέρεια, νίκη στις ευρωεκλογές, νίκη για την κυβέρνηση. Μην το βάζουμε κάτω, αισιόδοξα και δυνατά μπροστά. Και ας είναι και αυτό το μαχαίρι συμβολικό. Εγώ το κόβω το κομμάτι, γιατί είμαι κριτικός, εγώ δεν το ξεχνάω. Εγώ το κόβω το κομμάτι μου στους νέους μας, τα παιδιά μας, που είναι το μέλλον μας. Τα παιδιά των ανθρώπων όλων εδώ των φυρών της τοπικής. Να είστε πάντα καλά. Πριν πάω στους ευρωβουλευτές μας, να ενημερώσω ότι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, ο κ. Αβγενάκης, μας απέστειλε μήνυμα ότι θα διαβάσω το κυριότερο σημείο, η χρονιά που όλοι μαζί ενωμένοι θα ξαναγράψουμε ιστορία, τη δική μας ιστορία, για να αφήσουμε πίσω οριστικά την κρίση. Από τον Ελευθέρη Αβγενάκη. Προχωράμε με τους ευρωβουλευτές μας, είναι χρονιά ευρωεκλογών και καλό θα είναι πέρα από τις εθνικές εκλογές, τους δήμους που είμαστε πιο κοντά σε δημάρχους και σε βουλευτές και σε περιφερειάρχες, να μάθουμε πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι σωστοί ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή. Προσέξτε για ακόμα μια φορά τι ψηφίζουμε, πρέπει να στείλουμε στην Ευρωβουλή τους άξιους ανθρώπους. Καλωσορίζομαι, ξεκινάμε με τον ευρωβουλευτή μας τον Μανώλη τον Κεφαλογιάννη. Βρισκόμαστε σήμερα τόσοι πολλοί σε αυτή την κοπή της πίτας γιατί είμαστε υπερήφανοι για την πράταξή μας. Είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία της. Είμαστε ένα εθνικό πατριωτικό κόμμα που έκανε το ακέραιο και στο μεγάλο θέμα της Μακεδονίας. Για τη Μακεδονία θα κόψει το δικό μου το κομμάτι. Όλοι μαζί στην πλατεία το απόγευμα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά υγεία. Ευχαριστούμε κύριε Κεφαλογιάννη. Η κυρία Ελίζα Βόζεμπερ. Καλώς ήρθατε. Καλά το είπατε. Εγώ το είπα καλά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχετε δώσει αγώνα για την παράταξη και αυτή τη φορά ενωμένοι σαν μια γροθιά οι νεοδημοκράτες θα φέρουν νίκη στις ευρωεκλογές, στις αυτοδιοικητικές, στις περιφερειακές και κυρίως στις εθνικές εκλογές με μια επόμενη αυτοδύναμη, έχει σημασία, κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ λοιπόν θα κόψω το κομμάτι για το πιο νευραλγικό πυρήνα της παράταξης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας που είναι πάντα μπροστά στην πρώτη γραμμή και θα είναι και σήμερα στο Σύνταγμα πάντα στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή υγεία για όλους, δυνατή στον αγώνα, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους όλους. Πρόσεξε. Καλό. Και να τελειώσουμε με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές μας και είναι ευρωβουλευτές μας, ο κύριος Γιώργος Κίτσος. Για μας βουλευτές, ευρωβουλευτές, στελέχη, για όλους όσους μας έχετε περιβάλει με την εμπιστοσύνη σας. Επομένως, το κομμάτι που θα κόψω είναι αφιερωμένο σε εσάς, στα
στη βάση της Νέας Δημοκρατίας και στα στελέχη της, που σε τελική ανάλυση αυτοί θα κάνουν τη διαφορά, αυτοί θα προσδιορίσουν το εύρος της νίκης και αυτοί θα ανοίξουν το δρόμο για να βγει η χώρα από την πολυδιάστατη κρίση. Καλή χρονιά, εύχομαι σε όλους. Θα καλέσω σε ένα λεπτό, μάλλον τώρα, έναν άνθρωπο ο οποίος ανέλαβε ένα πολύ δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει πολλοί στο παρελθόν και έχουν καταβάλει τεράστια προσπάθεια να πάρουμε μετά από πολλά χρόνια σαν Νέα Δημοκρατία την περιφέρεια Αττικής. Ο Γιώργος Πατούλης, πιστός στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, σε όποιο ρόλο του ανατέθηκε τα κατάφερε. Πριν του δώσω όμως το μικρόφωνο, θέλω να του πω κάτι. Ότι είσαι λίγο μοναχοφάης, Γιώργο. Γιατί έβγαλες ένα εξαιρετικό σύνθημα, νέα αρχή για την Αττική, και δεν το μοιράζεσαι να πούμε και νέα αρχή για το Δήμο της Αθήνας με τον Κώστα Μπακογιάννη που θα πάει την Αθήνα ψηλά, νέα αρχή για την πατρίδα μας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον καλύτερο ίσως πρωθυπουργό που θα έχει βγάλει η Ελλάδα. Αγαπητοί φίλοι, ο Γιώργος Πατούλης, υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής. Λοιπόν, καταρχήν να πω υγεία σε όλους, αλλά και αγωνιστικότητα, γιατί το 2019 ίσως είναι από τους σημαντικότερους, τα σημαντικότερη ίσως χρονιά της τελευταίας 20ετίας. Είναι μια χρονική στιγμή που με τον παλμό που πρέπει να δώσουμε σε λίγες ώρες στο Σύνταγμα, και έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι ομιλητής και να εκπροσωπήσω και την παράταξή μας και την αυτοδιοίκηση με δύναμη ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και δεν εξαγοράζεται ούτε τιμολογείται. Θα έλεγα όμως ότι το 2019 είναι πολύ σημαντική χρονιά, γιατί πρέπει να υπάρξουν αγώνες και πίσω από τους αγώνες νίκες. Δεν είναι μόνο για το κόμμα μας, είναι για την Ελλάδα μας, και γι' αυτό ακριβώς η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, δυνατός πρωθυπουργός. Οι ευρωβουλευτές μας να μπορέσουν να αποκτήσουν τη δύναμη η οποία είναι απαραίτητη για να είμαστε ενωμένοι σαν Ευρωπαίοι, σαν χώρες της Ευρώπης, σαν Ελλάδα, και πραγματικά πιστεύω ότι ο χώρος της αυτοδιοίκησης έχει ένα μοναδικό προνόμιο. Με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε, ναι, το πιστεύω απολύτως, να έχουμε την περιφέρεια της Αττικής μπλε δυνατά και το Δήμο της Αθήνας να είναι πάλι και αυτός μπλε, για να έχουμε μια αυτοδιοίκηση της ανάπτυξης και της πρόοδου. Με αυτές τις σκέψεις, και επειδή ακριβώς είναι ώρα και του αγώνα, θα πω ότι αυτό εδώ το κομμάτι, παρά ότι είναι η μέρα της Μακεδονίας, επιτρέψτε μου να το αφιερώσω σε όλους εκείνους τους αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας που πρέπει να αγωνιστούν μέχρι τέλους για να γίνουν αυτές οι νίκες πραγματικότητα. Σε όλους εσάς. Να ευχαριστήσω προφανώς τον Πρόεδρο, τον αγαπητό φίλο, τον Ευθυβουλίδη, ο οποίος έχει μπει μπροστά στα ζητήματα της προσπάθειας της νέας αρχής για την περιφέρεια Αττικής. Έχει αναλάβει ρόλους και προφανώς όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Δευτέρου Διαμερίσματος, και θα ήθελα όλους σας να είστε κοντά σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει. 4 Φεβρουαρίου στο ΓΟΕΣ θα κόψουμε την πίτα και εκεί θα ξεκινήσουμε για να κάνουμε νέα αρχή την περιφέρεια Αττικής. Σας ευχαριστώ και πάλι. Αυτό το φακελάκι είναι επειδή δεν είχε έρθει στις πίτες στο Βύρονα, κέρδισε το φλουρί και του το παρέδωσε.